Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, φουλ επίθεση. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 3 όπως κάθε μεσημέρι. Παρασκευή σήμερα, τέλος εβδομάδας. Προχερός ο καιρός το πρωί. Πάει να βγει ήλιος τώρα. Έρχεται και Σαββατοκύριακο. Το Μουντιάλ ξεκίνησε χθες με ιδανική πρεμιέρα για τους οικοδεσπότες Ρώσους. Το 5-0 επί της Σαουδικής Αραβίας. Τρία μάτσο σημερινό πρόγραμμα. Με Ουάρντα βασικό σε λιγότερα από μία ώρα στις 3 στο Αίγυπτος Ουρουγουάη. Μαρόκο, Ιράν, Πορτογαλία, Ισπανία. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια. Εδώ είμαστε λοιπόν, φουλ επίθεση. Στο Λίμπερο 107,4 όπως κάθε μεσημέρι. Με Μουντιάλ, παγκόσμιο κύπελο ξεκίνησε χθες. Και σήμερα στις 3, σε λιγότερο από μία ώρα, όπως είπα και νωρίτερα, ο Άμρου Άρντα θα ξεκινήσει το αρχικό σχήμα της Εθνικής Ομάδας της Αιγύπτου στο παιχνίδι με την Ουρουγουάη. Πάει ΠΑΟΚ φυσικά του ευχήθηκε καλή επιτυχία. Ο Σαλάχ θα είναι στον πάγκο για τους Αιγύπτιους. Τα υπόλοιπα παιχνίδια στο σημερινό πρόγραμμα είναι στις 6 το Μαρόκο-Ιράν και στις 9 το βράδυ η Πορτογαλία του Φερνάντο Σάντος αντιμετωπίζει την Ισπανία, η οποία άλλαξε προπονητή μόλις 2 ημέρες πριν. Με τον Φερνάντο Ιέρο στον πάγκο οι Ισπανοί πλέον. Ενδιαφέροντα φυσικά τα παιχνίδια και το Σαββατοκύριακο. Την Κυριακή η Σερβία του Πρίγιοβιτς ρίχνεται στη μάχη του Μουντιάλ. Να επιστρέψουμε όμως στα δικά μας τώρα, στα του ΠΑΟΚ, στα μεταγραφικά αναμένονται οι εξελίξεις. Πλησιάζουμε σιγά σιγά στην τελική ευθεία, καθώς μετράμε αντίστροφα και για την κλήρωση που θα γίνει στις 19 Ιουνίου και όπου ο ΠΑΟΚ θα μάθει τον αντίπαλό του στον δεύτερο προκριματικό γύρο, αν θα είναι ο Άγιαξ ή η Βασιλεία. Στις 20 Ιουνίου είναι η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας. Έχουμε μπει σιγά σιγά στην τελική ευθεία για να ξεκινήσει η προετοιμασία του δικεφάλου του Βορρά για τη νέα σεζόν. Το τμήμα όμως του συλλόγου, το τμήμα των Ασπρόμαυρων, στο οποίο υπάρχουν έντονες εξελίξεις και αρκετή κινητικότητα τις τελευταίες ημέρες, είναι αυτό του βόλεϊ. Μεταγραφές να ανακοινώνονται, ανανεώσεις να ανακοινώνονται και άλλες μεταγραφές να αναμένονται. Ο σχεδιασμός εκεί προχωράει με νέο προπονητή φυσικά. Τμήμα βόλεϊ του ΠΑΟΚ, το οποίο θέλει να επιστρέψει στην κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά την απώλεια του τίτλου στη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Κατέξαμε βέβαια το κύπελο οι Ασπρόμαυροι. Στο τμήμα μπάσκετ υπάρχει μια συμφωνία εκεί με τον Μαργαρίτη, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα συνεχίσει στον δικέφαλο. Προχωρούν οι εξελίξεις, το καλοκαίρι είναι αρκετά ενδιαφέρον. Για τις εξελίξεις όμως στο τμήμα βόλεϊ θα μιλήσουμε με έναν από τους αθλητές του ΠΑΟΚ, ο οποίος θα συνεχίσει στην ομάδα, θα βρίσκεται στο ρόστερ και την επόμενη σεζόν για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, τον Γιάννη Τακουρίδη, του οποίου η ανανέωση της συνεργασίας με τον ΠΑΟΚ ανακοινώθηκε προχθές. Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Γεια σας. Τι κάνεις, σε περίοδο διακοπών σε βρίσκουμε? Μια χαρά, όχι, είμαι με την εθνική ομάδα. Α, ναι, σωστά, ναι. Παράληψή μου. Ναι, δεν πειράζει. Ανακοινώθηκε η ανανέωσή σου με τον ΠΑΟΚ προχθές. Συνεχίζεις και την επόμενη χρονιά, παραμένεις στο ρόστερ. Ένα πρώτο σχόλιο θα ήθελα να κάνεις σχετικά με αυτό. Ναι, είμαι πολύ ευχαριστημένος που συνεχίζω στην ομάδα. Η ομάδα του ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που είναι στην κορυφή του αθλήματος τα τελευταία χρόνια. Έχει βλέψει να παραμείνει εκεί, υπάρχει πολύ καλή οργάνωση, υπάρχει καλό κλίμα. Και είναι όλα θετικά για έναν αθλητή να θέλει να μείνει στον ΠΑΟΚ, το ίδιο και για μένα. Φαντάζομαι οπότε, με βάση όλα αυτά που λες, δεν χρειάστηκε και ιδιαίτερη σκέψη ώστε να αποφασίσεις, έτσι? Όχι. Νομίζω εφόσον πήγαν όλα καλά στις διαπραγματεύσεις, για μένα προτεραιότητα ήταν ο ΠΑΟΚ. Η διοίκηση με πλησίασε σχετικά νωρίς για να ανανεώσει τη συνεργασία. Ήταν αυτό που ήθελα και εγώ και όλα πήγαν καλά και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Μάλιστα. Όσον αφορά τη σεζόν που ολοκληρώθηκε, ήσουν από τους κορυφαίους, ειδικά στο φινάλε, αναδείχθηκε, αν δεν κάνω λάθος, και MVP των ημιτελικών της Volley League. Γενικότερα, τι σου άφησε σαν έναν μίνι απολογισμό η περασμένη σεζόν?
Εντάξει, ήταν λίγο ιδιαίτερη η περασμένη σεζόν. Είχαμε αρκετά προβλήματα κατά τη διάρκεια. Άμα το δούμε συνολικά από την αρχή, αλλάξαμε προπονητή λίγο πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Αλλάξαμε κάποιους παίκτες το Δεκέμβριο. Ήταν μια ομάδα που ήθελε χρόνο για να είναι έτοιμη και να δέσει με όλες αυτές τις αλλαγές που γίνανε. Αγωνιστικά νομίζω πιάσαμε το καλύτερό μας δυνατό εκεί που έπρεπε προς το τέλος. Καταφέραμε να κατακτήσουμε το κύπελο που ήταν πολύ σημαντικό για μας. Δυστυχώς όμως δεν καταφέραμε να πάρουμε το πρωτάθλημα. Εντάξει, είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα. Σίγουρα ήταν χαρά για μας και μεγάλη επιτυχία η κατάκτηση του κυπέλου, αλλά εφόσον κλείνει η χρονιά με μια απώλεια τίτλου, όταν είσαι ο ΠΑΟ και έχεις αυτήν την ομάδα που τα τελευταία χρόνια πρωταγωνιστεί, δεν μπορείς να είσαι ευχαριστημένος. Φαντάζομαι αυτό, ιδίως για εσάς που τους Έλληνες κιόλας που παραμένετε στην ομάδα, ανακοινώθηκαν κι άλλες ανανεώσεις συνεργασιών τις τελευταίες ημέρες, σας πεισμώνει ίσως για τη νέα σεζόν να επανέλθετε σε επιτυχίες ακόμη πιο δυνατή. Σίγουρα, ναι. Έχουμε δείξει ότι υπάρχει μια νοοτροπία στο σύλλογο, κυρίως από τους αθλητές που είμαστε τα τελευταία χρόνια, ότι δίνουμε πάντα όλες μας τις δυνάμεις και ότι δεν το βάζουμε κάτω και δεν τα παρατάμε ποτέ. Έχουμε ανατρέψει πολύ δύσκολες καταστάσεις. Άμα το κοιτάξουμε λίγο μακροχρόνια, είναι και αυτή μια δύσκολη κατάσταση που έχουμε να ανατρέψουμε. Και νομίζω όλοι μετά από αυτή την απώλεια την τελευταία χρονιά θα μπούμε ακόμα πιο δυνατοί, με μεγαλύτερο πείσμα, για να ξαναφέρουμε τον ΠΑΟΚ στην κορυφή, γιατί αυτός είναι ο στόχος και νομίζω αξίζει και στους φιλάθλους που στηρίζουν την ομάδα, αλλά και σε όλη την ομάδα. Μίλησες νωρίτερα, ανέφερες ότι θεωρείται αποτυχία ουσιαστικά η απώλεια του τίτλου από τον ΠΑΟΚ με βάση όλα αυτά που έχει χτίσει τα τελευταία χρόνια. Είναι αυτό το μέταλλο που έχει χτίσει η ομάδα τα τελευταία 4 χρόνια, στο οποίο έχετε συμβάλει φυσικά και εσείς οι Έλληνες ακόμη περισσότερο να χτιστεί αυτή η νοοτροπία στο σύλλογο? Ναι, κοιτάξτε, δεν θεωρώ ότι ήταν αποτυχημένη η χρονιά σαν σύνολο. Ναι, για την απώλεια του πρωταθλήματος, απλά ότι για τον ΠΑΟΚ θεωρήθηκε αποτυχία η συγκεκριμένη. Ναι. Θεωρείται αποτυχία γιατί έχει μια ομάδα τα τελευταία χρόνια που πρωταγωνιστεί με βάση αυτή την νοοτροπία είναι αποτυχία. Γιατί εγώ προσωπικά δεν μπορώ να δεχτώ μια ήττα σαν επιτυχία. Δεν κολλάει, παιδί μου, δεν κάθεται καλά. Παρ' όλα αυτά η χρονιά δεν ήταν άσχημη με όλα τα προβλήματα και όλα αυτά που σου είπα και τη διαδικασία που στο χτισίμα της ομάδας δεν ήταν άσχημο ο απολογισμός. Αλλά ναι, όπως και να έχει, όταν ο στόχος είναι κορυφή και δεν είσαι εκεί, μένει μια πικρή γεύση. Να πάμε τώρα σε αυτά που έρχονται, στα επόμενα. Ήδη ο σχεδιασμός προχωράει, ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Τζούριτς. Νέος προπονητής, από πού θες να ξεκινήσεις, δεν ξέρω. Ναι, εντάξει, κοιτάξτε, η διοίκηση του ΠΑΟΚ, ο κύριος Καθαρίς, ο πρόεδρος του Ερσέχνη και μαζί με τον κύριο Τσαλόπουλο δείχνουν ότι κάνουν πάρα πολύ καλές κινήσεις και πολύ σωστές. Γίνεται μια πολύ οργανωμένη δουλειά. Έκλεισε ο προπονητής, ξεκίνησε, επιλέγει ποιοι παίχτες θα παραμείνουν, ποιοι παίχτες θα έρθουν και με μεγάλη χαρά βλέπω ότι οι προσθήκες που γίνονται είναι πολύ μεγάλο επίπεδο. Για παράδειγμα, όταν βλέπουμε ότι έρχεται στον ΠΑΟΚ ο Δημήτρης ο Τζούριτς, αυτό από μόνο του δείχνει τις διαθέσεις της ομάδας και, και το πόσο ψηλά θέλει να φτάσει. Σίγουρα. Και όσο αναφορά και τις επόμενες μεταγραφές που αναμένονται, του Φιλίπποφ είναι πολύ κοντά από όσο γνωρίζουμε. Χτίζεται έτσι ένας ελληνικός κορμός, όπως φαίνεται, στον ΠΑΟΚ. Και εσύ θα είσαι ένας από τους Έλληνες και έμπειρους μάλιστα που θα βρίσκονται στο ρόστερ. Αυτό πώς το σχολιάζεις? Ότι ο ΠΑΟΚ στηρίζεται δηλαδή κυρίως σε Έλληνες έμπειρους παίκτες. Ναι, κοιτάξτε, έχει γίνει μεγάλη συζήτηση τα τελευταία χρόνια για τους ξένους αθλητές, πώς θα συμμετέχουν στο πρωτάθλημα, πώς οι Έλληνες κτλ. Σίγουρα οι ξένοι αθλητές ανεβάζουν το επίπεδο, ιδίως αν είναι καλοί και αναγνωρισμένοι αθλητές. Αλλά θεωρώ ότι η βάση σε ένα πρωτάθλημα που λέγεται ελληνικό πρωτάθλημα είναι οι Έλληνες παίκτες. Και γιατί οι Έλληνες παίκτες ξέρουν τη σημασία της κάθε ομάδας, είτε είναι σε αυτή την ομάδα από μικρή είτε όχι. Λίγο πολύ όλοι γνωρίζουμε τι γίνεται και λίγο πολύ καταλαβαίνουμε το βάρος της φανέλας της κάθε ομάδας.
Έτσι και στον ΠΑΟΚ έχει γίνει ένα πολύ καλό σύνολο από Έλληνες αθλητές, που αυτή είναι η βάση και αν σε αυτή τη βάση προσθεθούν καλοί ξένοι αθλητές, τότε το επίπεδο θα είναι πολύ ψηλό και νομίζω ότι ένα σύν στους Έλληνες είναι ότι αργά ή γρήγορα μέσα στην ομάδα, μέσα από διτήρια, περνάνε την οτροπία της ελληνικής πραγματικότητας και είναι πιο εύκολο να γίνει διαχειρίσιμη η κατάσταση. Πιστεύεις δηλαδή ότι και σε δύσκολες στιγμές που πιθανώς θα έρθουν μέσα στη σεζόν, εσείς οι Έλληνες μπορείτε να βγάλετε άλλη αντίδραση, έτσι, ίσως? Σίγουρα, ναι. Συνέχεια με αυτά που σου έλεγα πιο πριν, ότι σε δύσκολες στιγμές η δικιά μας ομάδα έχει επανέλθει και έχει κάνει μεγάλες ανατροπές. Νομίζω παίζει μεγάλο ρόλο ότι το πείσμα που δείξαν οι Έλληνες, γιατί νιώθουν τη στήριξη του κόσμου, νιώθουν ότι θα απογοητεύσουμε κάποιον αν δεν πάμε καλά. Όλα αυτά ο Έλληνας θα καταλαβαίνει καλύτερα από τον ξένο. Βέβαια και η βοήθεια των ξένων αθλητών χρειάζεται, αλλά όταν οι Έλληνες αθλητές είναι καλού επίπεδου και έρχονται καλοί ξένοι αθλητές σε επίπεδου, τότε ανεβαίνει πολύ καλά το επίπεδο. Σίγουρα, σίγουρα. Ο Έλληνας μπορεί και μέσα στα αποδυτήρια, έτσι, να διαχειριστεί κάποιες καταστάσεις διαφορετικά, να βοηθήσει και σε αυτόν τον τομέα. Ναι, σίγουρα. Όσον αφορά τώρα τον κύριο Στάνγκου, τον νέο προπονητή της ομάδας, πάω από έναν έμπειρο, πιο μπαρτοκαπνισμένο τεχνικό, τον κύριο Ρίτσι, πηγαίνει τώρα σε μια λύση πιο νεαρού τεχνικού, φιλόδοξου, που προέρχεται φυσικά και από επιτυχίες στο ρουμανικό πρωτάθλημα. Πώς βλέπεις εσύ, έτσι? Δεν ξέρω αν έχετε έρθει, αν έχετε κάνει κάποια πρώτη επαφή με τον νέο προπονητή, αν έχετε συζητήσει κάτι για το σχεδιασμό της νέας χρονιάς. Ναι, κοίταξε, δεν το γνωρίζω το προπονητή, γνωρίζω μόνο το βιογραφικό του, τι έκανε πέρσι στην ομάδα του, που ήταν πολύ επιτυχία, ήταν μεγάλη επιτυχία στο ρουμάνικο πρωτάθλημα που κάνανε τον double, γιατί νομίζω δεν ξεκίνησε η ομάδα σαν φαβορί, οπότε σίγουρα είναι ένας πολύ επιτυχημένος προπονητής για την ομάδα που ήταν. Τώρα από εκεί και πέρα, σίγουρα όταν ένας προπονητής ξεκινάει μια καριέρα τώρα και έχει βλέψεις, εγώ νομίζω ότι το βασικότερο είναι να έχει τις γνώσεις του βόλεϊ, που σίγουρα με την καριέρα την αθλητική που έχει ο προπονητής μας, σίγουρα έχει τις γνώσεις. Από εκεί και πέρα χρειάζεται όρεξη και είμαι σίγουρος ότι θα υπάρχει όρεξη. Σε επαφή δεν έχουμε έρθει, γιατί καταλαβαίνουμε τώρα είναι το χτίσιμο της ομάδας, είναι πολύ δύσκολη περίοδος για τον προπονητή. Αλλά νομίζω ότι με όλους τους αθλητές θα είμαστε όλοι καλά και θα είμαστε και πάλι όπως κάθε χρόνο στον ΠΑΟΚ, όλοι μαζί μια οικογένεια, προπονητής, παίχτης και διοίκηση για να πετύχουμε το στόχο. Έχεις μιλήσει ίσως με τον Τζούριτς για παράδειγμα ή με τον Φιλίπποφ που αναμένεται να υπογράψει, με κάποιον άλλο παίχτη που πρόκειται να έρθει στην ομάδα? Εντάξει, με τον Φιλίπποφ είμαστε μαζί τώρα αυτή τη στιγμή στην εθνική ομάδα. Αλλά εντάξει, δεν μπορώ να πω πολλά εγώ, γιατί είναι κάποια διαδικαστικά τα θέματα και δεν έχει... Τη στιγμή που δεν είναι κάτι επίσημο δεν μπορώ να σας πω. Το Τζούριτς που είναι επίσημο δεν έχω μιλήσει, αλλά ήμουν συμπαίκτης στην Εθνική τα τελευταία χρόνια με τον Δημήτρη και ο Δημήτρης είναι ένας αθλητής σε παγκοσμίου επίπεδου. Έπαιζε χρόνια στο Ιταλικό πρωτάθλημα που είναι το πιο υψηλό επίπεδο βόλι παίζεται εκεί. Αυτό από μόνο του καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια μεταγραφή που δεν μπορούσαμε να φανταστούμε, όχι ότι θα έρθει στον ΠΑΟΚ, ότι θα γυρίσει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Οπότε είναι μια μεταγραφή, φαντάζομαι, που δικαιολογημένα έκανε όλη αυτή την αίσθηση που προκάλεσε, έτσι. Μπορεί να δυναμώσει πάρα πολύ την ομάδα του ΠΑΟΚ. Το πιστεύεις και εσύ? Σίγουρα, αυτό? Ναι, έκανε μεγάλη αίσθηση και ακόμα μεγαλύτερη έκανε και σε εμάς που πιστεύω κάθε αθλητής θέλει να αγωνίζεται δίπλα σε τέτοιους παίχτες που είναι μεγάλες προσωπικότητες και με μεγάλη παίχτη στο παγκόσμιο βόλιο και σίγουρα μόνο κερδισμένος βγαίνει από συνεργασία με τους παίχτες. Θα έχει σίγουρα αρκετά να δώσει και στον ΠΑΟΚ ο Τζούριτς. Όσον αφορά τώρα το γενικότερα τον ανταγωνισμό στο ελληνικό πρωτάθλημα που φαίνεται να μεγαλώνει, καθώς στον Παναθηναϊκό φαίνεται ότι με την εμπλοκή του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην Ερασιτέχνη θα γίνουν κάποιες κινήσεις ενίσχυσης της ομάδας, η ΑΕΚ επέστρεψε, ο Ολυμπιακός φαίνεται ότι ενισχύεται και αυτός, ο ΠΑΟΚ έχει κάνει μέχρι στιγμής εντυπωσιακές μεταγραφικές κινήσεις. Πώς το αντιλαμβάνεις γενικότερα, ότι μπορεί να αυξηθεί αρκετά ο ανταγωνισμός, να δούμε ένα από τα καλύτερα πρωτάθλημα των τελευταίων ετών ίσως? Ναι, υπάρχουν τέτοιες δείξεις μέχρι στιγμής. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ σίγουρα θα είναι εκεί να διεκδικεί την κορυφή. Αυτό το δείξανε και οι κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι στιγμής, όπως είπατε και εσείς, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Είναι
την οτροπία του ΠΑΟΚ στο Βόλο τα τελευταία χρόνια που έχει κάνει την ομάδα να βρίσκεται εκεί. Απ' την άλλη είναι ο Ολυμπιακός που πλέον είναι πρωταθλητής και θα θέλει να παραμείνει εκεί και είναι μια ομάδα που ξέρουμε ότι κάθε χρόνο κάνει καλούς σχεδιασμούς και φτιάχνει δυνατές ομάδες. Τώρα από εκεί και πέρα ανεβαίνει όπως είπατε η ΑΕΚ Παναθηναϊκός, αλλά αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι οι δύο ομάδες που είπα, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, είναι ένα βήμα μπροστά από αυτές, γιατί ναι, μεν δείχνει ότι γίνεται κάτι οργανωτικό στις άλλες ομάδες, αλλά αυτή τη στιγμή αποτελεί μέσα αγωγικά ρίσκο και μπορεί να γίνει και να πρωταγωνιστούν, μπορεί και να μην γίνει. Δεν το ξέρουμε μέχρι να γίνει. Ελπίζουμε να είναι όμως δυνατές οι ομάδες, ελπίζουμε να ανέβει ο ανταγωνισμός, να ανέβει το επίπεδο του ελληνικού βόλεϊ. Νομίζω θα είναι καλό και για όλους, και για τους αθλητές και για τις ομάδες και για τον κόσμο που το παρακολουθεί. Mm-hmm. Εφόσον ανέβει ο ανταγωνισμός, αυτό πιστεύεις μπορεί να βοηθήσει και στην ευρωπαϊκή πορεία του ΠΑΟΚ, αν υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός και στο ελληνικό πρωτάθλημα? Ναι, σίγουρα όταν δυναμώνει το πρωτάθλημα, ανεβαίνει ο ανταγωνισμός, όλοι βάζουν λίγο ψηλότερα τον πύχη, γιατί όλοι έχουν στόχο να πάνε στην κορυφή και όταν ο πύχης ανεβαίνει, ανεβαίνει και το επίπεδο και όλα αυτά είναι σε συνάρτηση. Πιστεύω αν ανέβει το επίπεδο στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα πάνε καλύτερα και οι ομάδες στην Ευρώπη, γιατί θα γίνονται πιο δυνατές ομάδες. Αντίστοιχα και η εθνική ομάδα θα πάει καλύτερα, γιατί οι Έλληνες αθλητές θα βελτιώνονται συνεχώς με καλύτερες παρουσίες σε ομάδες, με καλύτερες παρουσίες στην Ευρώπη, με μεγαλύτερο ανταγωνισμό και συνεργασία με καλούς παίκτες. Όλα αυτά νομίζω, όπως είπα και πριν, είναι θετικό για όλους. Mm-hmm. Και επειδή αναφερθήκαμε και στην Ευρώπη, ο ΠΑΟΚ έχει ίσως στόχο για τη νέα σεζόν το κάτι παραπάνω στο Champions League σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Ναι, στο Champions League είναι λίγο τα πράγματα σχετικά. Είναι η υψηλότερη διοργάνωση ευρωπαϊκή στο βόλεϊ. Είδαμε πέρσι ότι φτάσαμε πάρα πολύ κοντά. Φτάσαμε να αποκλειστούμε από κάποια άλλα αποτελέσματα. Πιστεύω ότι αυτό που λέω ότι είναι σχετικά είναι ανάλογα και την κλήρωση. Πέρσι είχαμε μια καλή κλήρωση και φτάσαμε πολύ κοντά να αποκριθούμε. Αν η κλήρωση δεν φέρει κάτι πολύ κακό, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει βάλει τις βάσεις για να προκριθεί και να πάει πολύ καλά στην Ευρώπη. Mm-hmm. Σημαντικό αυτό που μας λες, γιατί τα τελευταία χρόνια βλέπουμε τον ΠΑΟΚ να πρωταγωνιστεί στο ελληνικό βόλεϊ και ακόμη κάτι παραπάνω στην Ευρώπη θα ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακό αν μπορούσε να έρθει. Εσένα θα είναι η τρίτη σου συνεχόμενη χρονιά αυτή στην ομάδα. Τι περισσότερο περιμένεις σε σχέση με τα δύο προηγούμενα χρόνια, τι διαφορετικό ίσως? Εγώ θα περιμένω ότι θα είμαστε μια πολύ δυνατή ομάδα, που θα είμαστε από την αρχή δυνατοί και θα με στόχο να πάρουμε την νίκη σε κάθε παιχνίδι, νομίζω θα πετύχουμε πολλά. Αυτό που θα ήθελα και εύχομαι είναι να έχουμε μια ομάδα δυνατή από την αρχή, που θα τη φοβούνται οι αντίπαλοι και δεν θα χρειάζεται να αλλάζουμε εμείς τα πλάνα μας κατά τη διάρκεια της σεζόν. Να έχουμε μια δυνατή ομάδα που θα πρωταγωνιστεί στην Ευρώπη, να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε και φυσικά να έχουμε στόχο να πάρουμε όλους τους τίτλους στην Ελλάδα. Mm-hmm. Ωραία. Γιάννη, δεν ξέρω αν θέλεις να στείλεις και κάποιο δικό σου μήνυμα προς τον κόσμο, με αφορμή και την ανανέωση σου φυσικά, θα παραμείνεις στον ΠΑΟΚ. Αν θες να είσαι ίσως και τα επόμενα χρόνια στην ομάδα. Ναι, εμένα η αγάπη που δείχνει ο κόσμος και προς όλη την ομάδα, αλλά και σε μένα κάποιες φορές, όλα αυτά σε έναν αθλητή δίνουν αυτοπεποίθηση, δίνουν μεγαλύτερη διάθεση για δουλειά και όλα αυτά είναι ένα πολύ ευχάριστο. Και η σύνδεση που υπάρχει με τον κόσμο μας και με την ομάδα τα τελευταία χρόνια είναι πάρα πολύ ευχάριστη. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι ότι θα δώσουμε τα πάντα για να κάνουμε να πετύχουμε τους στόχους μας και να είναι σίγουρος ο κόσμος ότι θα συνεχίσουμε στην ίδια ανατροπία που θα παίζουμε πάντα για την νίκη και ό,τι και να γίνει δεν θα παρατάμε ποτέ. Από εκεί και πέρα θέλουμε τον κόσμο να είναι κοντά μας και εύχομαι να το ήδη μεγάλο νούμερο σταδιαρκίας που είχαμε πέρσι για τα ελληνικά δεδομένα να μεγαλώσει ακόμα περισσότερο, γιατί και η διοίκηση δείχνει ότι κάνει πολύ καλή δουλειά και το αξίζουμε. Ωραία, Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να σου ευχηθώ καλή συνέχεια και με την εθνική ομάδα. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είσαι καλά, καλώς μεσημέρι. Γεια σας. Αυτός ήταν ο Γιάννης Τακουρίδης, ο οποίος
ανανέωσε τη συνεργασία του με το τμήμα βόλεϊ του ΠΑΟΚ. Θα συνεχίσει στην ομάδα του Δικεφάλου του Βορρά για τρίτη διαδοχική χρονιά. Γιάννης Στακουρίδης, ο οποίος ειδικά στο φινάλε της περσινής σεζόν είχε εξαιρετικές παρουσίες, είχε αναδειχθεί και πολυτιμότερος παίχτης τη σειρά των ημιτελικών του πρωταθλήματος της Volley League. Θα βρίσκεται στο ρόστερ του Δικεφάλου και τη νέα σεζόν. Είπαμε, εξελίξεις στο βόλεϊ του ΠΑΟΚ τρέχουν τις τελευταίες ημέρες και αναμένονται και νεότερα όσον ούπο, αναμένονται και άλλες μεταγραφές προφανώς. ΠΑΟΚ σχεδιάζει το μέλλον, σχεδιάζει τη νέα σεζόν με στόχο να πρωταγωνιστεί σε Ελλάδα και Ευρώπη. Μεταγραφές αναμένονται φυσικά και στο ποδόσφαιρο. Εκεί όπου, όπως είπαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, πλησιάζουμε προς την τελική ευθεία πριν την έναρξη της προετοιμασίας για τη νέα σεζόν. Σε μόλις 5 ημέρες ο ΠΑΟΚ θα γνωρίζει για τον αντίπαλο του στο δεύτερο προκριματικό γύρο του UEFA Champions League. Βασιλεία η Άγιαξ, 19 Ιουνίου η κλήρωση. Αυτά για το πρώτο μέρος της σημερινής φουλ επίθεσης. Θα πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε εδώ στο Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Φουλ επίθεση μέρος δεύτερο στο Λίμπερο 107,4, όπως κάθε μεσημέρι. Θα έχουμε μαζί μας τον Κώστα Βασιλόπουλο. Καλό μεσημέρι, Κώστα. Καλώς μεσημέρι, Γιώργο. Τι γίνεται, τι κάνεις, τέλος εβδομάδας. Τέλος εβδομάδας, ναι. Τέλος εβδομάδας χωρίς να υπάρχει μια ουσιαστική εξέλιξη σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Καθώς, καλώς ή κακώς, εκεί είναι στραμμένο το ενδιαφέρον που αφορά τουλάχιστον την συμπλήρωση του ρόστερ από τον Δικέφαλο. Θα πρέπει να πούμε ότι οι μέρες και οι ώρες κυλούν έτσι με την αγωνία να εντείνεται, και αυτό γιατί είναι γνωστό πως ο Ράσμα Λουτσέσκου έχει ζητήσει τουλάχιστον δύο κινήσεις που αφορούν δηλαδή την απόκτηση, την προσθήκη ενός σκάφ και ενός φόρς στο ρόστερ να ολοκληρωθούν πριν την αναχώρηση της ομάδας για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Είναι γνωστά, έχουν επαναληφθεί. Θεωρώ ότι γίνεται προσπάθεια τις επόμενες μέρες, αν όχι ώρες, ο ΠΑΟΚ να έχει οριστικοποιήσει τουλάχιστον τη μία από τις δύο συμφωνίες και να απομείνει άλλη μία για την ερχόμενη εβδομάδα, προκειμένου να πέσει ο πυρετός, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα γίνουν προσθήκες ή αφαιρέσεις στο ρόστερ στη διάρκεια της προετοιμασίας, ναι, της μεταγραφικής περίοδου, να πω καλύτερα, γιατί είναι η περασμένη περίοδος είναι μεγάλη και όπως όλοι ξέρουμε ολοκληρώνεται στο τέλος Αυγούστου, στις 31 Αυγούστου. Ναι, είναι γνωστό επίσης ότι έχουν δημιουργηθεί προσδοκίες ότι θα τελειώνουν όλα πιο γρήγορα, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε στο ξεκίνημα της μεταγραφικής περίοδου και χρειάζονται κατάλληλες συνθήκες, ή μάλλον να δημιουργηθούν, να οριμάσουν οι συνθήκες για να μπορέσει ο ΠΑΟΚ να κάνει τις κινήσεις που ξέρει. Είναι πολύ στοχευμένες, δεν ψάχνει γενικά, ψάχνει συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές για τα ονόματα των οποίων έχουν γίνει γνωστά. Και θεωρώ ότι θα καταφέρει στο τέλος να πάρει αυτό που θέλει, στην τιμή που πρέπει και θέλει, με τον τρόπο που πρέπει και θέλει. Αυτό είναι ένα μικρό σχόλιο για το μεταγραφικό κομμάτι. Δεν υπάρχει κάτι καινούργιο που μπορούμε να προσθέσουμε ως πληροφορία και να βοηθήσει την ενημέρωση του κόσμου. Είναι τα ίδια που είπαμε και χθες και προχθές, και θέλω να είμαι ακριβής για να μην δημιουργούνται και λανθασμένες εντυπώσεις. Σήμερα είναι η μέρα που θα δούμε τον Ουάρντα με τη φανέλα της Αιγύπτου στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Κούπερ θα το ξεκινήσει βασικό στο παιχνίδι με την Ουρουγουάη. Είναι έτσι ένα ωραίο παιχνίδι που θα παρακολουθήσουμε με πολύ ενδιαφέρον λόγω της παρουσίας του Ουάρντα. Αργότερα το βράδυ είναι ένα παιχνίδι επίσης που έχει το ενδιαφέρον του, αυτή η γυρική μάχη ανάμεσα σε Πορτογαλία και Ισπανία. Το ρεπορτάζ βέβαια τρέχει, καθώς στον ΠΑΟΚ αναμένονται τις επόμενες ώρες εξελίξεις για τρεις ποδοσφαιριστές. Τον Λέοβατς, για τον οποίο φαίνεται ότι η Δυναμό Ζάγκρεπ δεν είναι
σε φάση να ολοκληρώσει την απόκτησή του από τον ΠΑΟΚ για λόγους που δεν έχουν εξηγήσει ακόμη οι Κροάτες, αλλά δεν αποκλείεται να έχουμε άλλου είδους εξέλιξη, καθώς για τον παίκτη φαίνεται να ενδιαφέρει τη Μακάμπη του Βλάντα Νίβιτς, με μικρό βέβαια ποσό προσφοράς για την απόκτησή του, ίσως όμως ικανοποιητικό για τα δεδομένα της ΠΑΟΚ για το επόμενο χρονικό διάστημα. Υπάρχει επίσης αναμονή για το ενδεχόμενο κατάθεσης πρότασης για τον Χατζή Ισαΐα, από την Αγγέλια αναφέρουν πληροφορίες, και για τον Μιχόγεβιτς, παίκτες που όπως όλα δείχνουν δεν υπολογίζονται από τον Λουτσέσκου για το επόμενο, για τη φετινή περίοδο. Ο Χατζή Ισαΐας είναι σε μια φάση που αν έρθει πρόταση ο ΠΑΟΚ θα συνηγορήσει την πώλησή του. Για τον Μιχόγεβιτς δεν μιλάμε για πώληση, μιλάμε για δανεισμό, καθώς θεωρείται παίκτης που μπορεί να παρουσιάσει εξέλιξη τα επόμενα χρόνια λόγω και του νεαρού της ηλικίας του. Αυτά σκιαγραφούν το ρεπορτάζ τουλάχιστον μέχρι τώρα, Γιώργο, και αυτά είναι πάνω στα οποία μπορούμε να περιμένουμε εξελίξεις τις επόμενες ώρες και το Σαββατοκύριακο. Έτσι. Κώστα, στη Φόρτσα τι θα διαβάσουμε αύριο? Εντάξει, είμαστε σε μια φάση τώρα ολοκλήρωσης του ρεπορτάζ. Είναι πολύ κρίσιμες οι επόμενες ώρες. Υπάρχει αύριο έτσι, πολύ συγκεκριμένη ειδησιογραφία και πολύ μεγάλο ρεπορτάζ, όχι μόνο για τα μεταγραφικά αλλά και για άλλα θέματα. Και είναι μια μεγάλη προσφορά που θα την δίνει το πρωί η αναγνώστη στην επικράτεια. Ωραία, Κώστα, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι άλλο. Όχι, όχι, αυτά. Ωραία, καλό Σαββατοκύριακο, οπότε να σου ευχηθώ. Καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε σένα. Αυτά και από τον Κώστα Βασιλόπουλο σχετικά με τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ, εκεί όπου υπάρχει προσμονή, έτσι, αναμένονται νεότερες εξελίξεις. Οι μέρες κυλούν, αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της προετοιμασίας εν ώψη της νέας σεζόν έχει ξεκινήσει. Στις 19 Ιουνίου θα αναφέρω ξανά η κλήρωση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ θα μάθει εάν θα αντιμετωπίσει τον Άγιαξ ή τη Βασιλεία. Στις 20 Ιουνίου η πρώτη συγκέντρωση της ομάδας και στις 22 Ιουνίου η αναχώρηση των ασπρόμαυρων για την Ολλανδία και το πρώτο μέρος του βασικού σταδίου της προετοιμασίας, το οποίο φέτος θα είναι χωρισμένο σε δύο σκέλη. Αυτά λοιπόν για τον ΠΑΟΚ από τον Κώστα Βασιλόπουλο. Αναμένουν τα νεότερα. Ίσως και το Σαββατοκύριακο να υπάρξουν εξελίξεις. Και όσον αφορά τις μεταγραφές στις οποίες έχει στοχεύσει ο ΠΑΟΚ, είναι γνωστά τα ονόματα, κυρίως για τον Βέρμπλουμ και τον Μπούκι, αλλά και όσον αφορά τις ενδεχόμενες παραχωρήσεις παικτών, είτε με τη μορφή δανεισμού, είτε με κάποια πώληση ενδεχομένως, εάν φτάσει κάποια πρόταση στα γραφεία της Τούμπας. Ενώ οι φίλοι του ΠΑΟΚ φυσικά αναμένουν μεταγραφικές εξελίξεις, θα μπορούν σήμερα στις 3, σε 10 λεπτά περίπου, να παρακολουθήσουν τον Άμρου Άρντα, ο οποίος θα ξεκινήσει ως βασικός, όπως όλα δείχνουν, στο δεξιάκρο της επίθεσης της Αιγύπτου. Τον επέλεξε ο Έκτορ Ραούλ Κούπερ. Στον πάγκο θα είναι ο Μοχάμεντ Σαλάχ, όπως φαίνεται. Αίγυπτος Ουρουγουάη στις 3, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι για τον πρώτο όμιλο, εκεί όπου χθες άνοιξε η αυλαία με τη νίκη της, την επιβλητική νίκη της διοργανώτριας Ρωσίας με 5-0. Καλύτερη πρεμιέρα δεν γινόταν για τους οικοδεσπότες Ρώσους. Πολύ αδύναμη ομάδα βέβαια η Σαουδική Αραβία, όπως φάνηκε στον αγωνιστικό χώρο. Δεν έδειξε τίποτα σπουδαίο. Δεν μπόρεσε να διεκδικήσει το παιχνίδι σε κανένα σημείο. Σήμερα, εκτός από το Αίγυπτος Ουρουγουάη στις 3, όπως προαναφέραμε, υπάρχει στις 6 το Μαρόκο-Ιράν για τον δεύτερο όμιλο, και στις 9 το βράδυ είναι το πρώτο μεγάλο παιχνίδι του παγκοσμίου κυπέλου, του φετινού παγκοσμίου κυπέλου. Ένα έτσι ντέρμπι θα λέγαμε της Ιβηρικής Χερσονήσου, Πορτογαλία-Ισπανία, η Πορτογαλία του Φερνάντο Σάντος απέναντι στους Ισπανούς, οι οποίοι έχει τεράστιο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα παρουσιαστούν μετά από όλα όσα συνέβησαν τις τελευταίες ημέρες. Μόλις 2 ημέρες πριν, μία μέρα δηλαδή πριν την έναρξη του Μουντιάλ, με την απόλυση του Χουλέν Λοπετέγκη, ο οποίος Λοπετέγκη χθες το βράδυ παρουσιάστηκε από την Ρεάλ Μαδρίτης ως ο νέος τεχνικός των
Μερέγκες. Δήλωσε φυσικά χαρούμενος για την παρουσία του στον πάγκο της Ρεάλ, αλλά ταυτόχρονα δάκρυσε κιόλας για όσα συνέβησαν με την Εθνική Ισπανίας, παραμονές της έναρξης του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον η Ισπανία με τον Φερνάντο Ιέρο πλέον στο τιμένο, να δούμε πώς θα παρουσιαστεί απόψε το βράδυ κόντρα στην σκληροτράχηλη φυσικά Πορτογαλία του Φερνάντο Σάντος και του Κριστιάνου Ρονάλντο, έτσι. Πώς θα μπουν στο Μουντιάλ οι πρωταθλητές Ευρώπης του 2016. Το Σαββατοκύριακο υπάρχουν επίσης πολύ πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια. Αύριο Σάββατο υπάρχουν 4 μάτς στο μενού της ημέρας. Στη 1 το μεσημέρι Γαλλία-Αυστραλία. Στις 4 η πρεμιέρα της Αργεντινής του Λιονέλ Μέση κόντρα στην έκπληξη του Euro 2016 την Ισλανδία. Στις 7 Περού-Δανία και στις 10 το βράδυ Κροατία-Νιγηρία. Δυνατή ομάδα και η Κροατία με Μόντριτς, Ράκιτιτς, Μάντζουκιτς. Αρκετά βαριά έτσι οι ονόματα. Την Κυριακή στις 3 Κώστα Ρίκα-Σερβία. Οι Σέρβοι με τον Αλεξάνδρ Πρίγιοβιτς, όπως όλα δείχνουν, δεν θα ξεκινήσει ο επιθετικός του ΠΑΟΚ στο αρχικό σχήμα, καθώς υπάρχει ο Μίτροβιτς, ο οποίος όπως φαίνεται θα είναι ο βασικός επιθετικός της Σερβίας, αλλά δεν αποκλείεται να χρησιμοποιηθεί ως αλλαγή ή να υπάρξει ίσως και κάποια έκπληξη και να δούμε τον Φόρτου Δικεφάλου στο αρχικό σχήμα των Σέρβων. Στις 6 κάνει πρεμιέρα η παγκόσμια πρωταθλήτρια, η κάτοχος τροπαίου Γερμανία κοντρα στο Μεξικό και στις 9 το βράδυ Βραζιλία-Ελβετία. Πρεμιέρα και των Βραζιλιάνων. Την Κυριακή λοιπόν πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια με Βραζιλιάνους, Γερμανούς και τους Σέρβους. Με τον ΠΑΟΚ να έχει έτσι πιο άμεσο ενδιαφέρον λόγω του Πρίγιοβιτς. Μένετε συντονισμένοι φυσικά εδώ στο Λίμπερο 107,4 για από εβδομάδα. Παρέα θα σχολιάζουμε καθημερινά συν όλων των άλλων και τα παιχνίδια του Μουντιάλ. Το ενδιαφέρον όλων των ποδοσφαιρόφιλων, όλων των φιλάθλων του ποδοσφαίρου ανά τον πλανήτη είναι στραμμένο στα γήπεδα της Ρωσίας φυσικά. Στενός, το τμήμα μπάσκετ του ΠΑΟΚ νωρίτερα αναφέραμε ότι υπάρχει συμφωνία για τα επόμενα 2 χρόνια με τον Βαγγέλη Μαργαρίτη για να συνεχίσει και ουσιαστικά να, όπως φαίνεται, θα ολοκληρώσει και όλα την καριέρα του στον ΠΑΟΚ, θα μείνει για πάντα στους ασπρόμαυρους έτσι μέχρι το φινάλε. Ο Βαγγέλης Μαργαρίτης. Υπάρχει μια ανάρτηση ενός βίντεο από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ με σχόλιο ως λεζάντα έτσι το βίντεο, το συμβόλαιο ζωής με τον ΠΑΟΚ για τον Βαγγέλη Μαργαρίτη. Ουσιαστικά επισημοποιεί με αυτόν τον τρόπο η ασπρόμαυρη ΚΑΕ την συμφωνία της με τον αρχηγό της ομάδας για ανανέωση της συνεργασίας. Στο βόλι του ΠΑΟΚ και εκεί αναμένονται εξελίξεις. Φιλοξενήσαμε νωρίτερα εδώ στο πρώτο μέρος της εκπομπής, για όσους δεν άκουσαν, τον Γιάννη Τακουρίδη. ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για τη νέα σεζόν και εκεί με ηχηρές μεταγραφές, με νέο προπονητή. Και φυσικά το ενδιαφέρον όλων που επικεντρώνεται είναι στα μεταγραφικά της ποδοσφαιρικής ομάδας, εκεί που υπάρχει τεράστια προσμονή. Και ελπίζουμε το Σαββατοκύριακο να υπάρχουν και περισσότερες εξελίξεις. Κάπως έτσι ολοκληρώνεται η εβδομάδα, ολοκληρώνεται και η τελευταία full επίθεση αυτής της εβδομάδας. Σαββατοκύριακο έρχεται, ο καιρός δεν ήταν πολύ καλό σήμερα, να δούμε πώς ήταν το Σαββατοκύριακο. Βέβαια υπάρχει και το Μουντιάλ για όσους δεν πάνε σε παραλίες ή αν ο καιρός δεν επιτρέψει να πάμε σε παραλίες. Οι μέρες είναι γεμάτες ποδόσφαιρο. Όλο το ενδιαφέρον εκεί. Μαζί θα είμαστε και πάλι το μεσημέρι της Δευτέρας στις 2. Όπως κάθε μεσημέρι εδώ στο Λίμπερο. Μέχρι τότε να συμφιθούμε ένα καλό Σαββατοκύριακο και καλό μεσημέρι. Και καλή απόλαυση των αγώνων του Μουντιάλ φυσικά. Να είστε καλά. Καλώς μεσημέρι.